καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο μου. Σε αυτό το βίντεο κάνω αυτό που θέλατε τόσο καιρό. Τι θέλετε να δείτε από το κανάλι μου? Να διαβάσω τους στόχους σας για το 2021. Γιατί μιλάω, ας ξεκινήσουμε το βίντεο. Θέλω να τελειώσω τη σχολή μου. Θα την τελειώσω κάποτε, μην ανησυχείς. Όλοι τελειώνουν τις σχολές, δεν θα τελειώσεις εσύ? Να πάω Πάρνηθα. Μακάρι να είναι καλύτερη κατάσταση με τον ιό και μακάρι να πας Πάρνηθα που το θέλεις και εσύ πάρα πολύ. Να τελειώσει ο κορονοϊός. Όλοι μας. Να φτάσει κάποιο τραγούδι μου 1.000.000 προβολές. Μακάρι, σου εύχομαι να γίνει. Αλλά δυστυχώς έτσι όπως έχει γίνει το YouTube δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος πλέον να φτάσει 1.000.000 εύκολα. Μπορεί να χρειαστεί καιρό. Αλλά σου εύχομαι ότι θα γίνει. Πιστεύω ότι θα γίνει. Θέλω να σε δω να σταματάς στο YouTube, να βρεις κοπέλα και να ασχοληθείς με τη σχολή σου. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Προσωπικά θα προσπαθήσω να τα φέρω όλα σε ισορροπία. Μακάρι να βελτιωθώ στο YouTube και εσύ να μου βγάλεις το καπέλο. Θα είναι ό,τι καλύτερο, πίστεψέ με, για εσένα το λέω. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη σου, συγγνώμη. Να γράψω 20 σε όλα τα διαγωνίσματα. Σου το εύχομαι αυτό, φίλε μου. Με πολλή προσπάθεια και πολλή δουλειά θα γίνει αυτό που λες. Να τρώω λαχανικά. Να τρως λαχανικά. Καλό στην υγεία κάνω, αλλά καμιά φορά να τρως κρέας δεν βλάπτει. Δηλαδή πρέπει να τρώμε κρέας καμιά φορά. Να βρω δουλειά. Μην ανησυχείς, θα βρεις δουλειά. Όλοι βρίσκουν δουλειά, δεν θα βρεις εσύ δουλειά. Να διαβάσω 10 βιβλία. Ωραίος στόχος. Να έχω καλούς βαθμούς. Θα έχεις, όπως είπα και στο προηγούμενο, με πολλή προσπάθεια και πολλή δουλειά θα γίνει αυτό που λες. Να πάρω καινούριο PC. Να μαζέψεις χρήματα. Θα γίνει αυτό, αν μαζέψεις χρήματα και δεν ξοδεύεις πολλά για φαγητά και τέτοια και τα κρατήσεις για κάποιο σκοπό, θα το αγοράσεις το PC. Απλά να κρατάς χρήματα και να μην τα ξοδεύεις πολύ. Να βρίσκομαι happy days. Για μένα ή για σένα το λες. Εσύ μπορείς να πας γιατί σε καζινοτής είναι πιο εύκολο. Εγώ που είμαι ο μαδάκης δεν ξέρω αν θα είναι τόσο εύκολο να πάω λόγω ηλικίας ή όχι. Ελευθερία. Όλοι μας. Και τελευταίο και πιο περίεργο. Νέρτς Φλόρινα. Παιδιά, αν τελειώσει αυτό με τον κορονοϊό και με όλο αυτό το χαμό, τότε επειδή έχω πολλούς φίλους στη Φλόρινα, ίσως έρθω στη Φλόρινα και ίσως κάνω και βίντεο στο YouTube, ένα vlog που δείχνω τη Φλόρινα. Άμα σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe και να πατήσετε το καμπανάκι δίπλα για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο. Let me tell you right.